Ένα τόπο λοιπόν που αξίζει πραγματικά να δουλέψουμε σκληρά για να τον αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο. Και αυτό κάνουμε. Με αυτή την χαρακτηριστική εικόνα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας οριοθέτησε το πλαίσιο των παρεμβάσεων που αλλάζουν την εικόνα στην παραλιακή ζώνη. Σήμερα τοποθετήθηκαν και οι γαλάζιες σημαίες της παραλίας που έχουν οριστεί, ενώ και τα Sea Track μπαίνουν και διαμορφώνουν στοιχεία προσβασιμότητας. Αυτό βρισκόμαστε με την αφορμή που βρισκόμαστε εδώ λοιπόν για τις γαλάζιες σημαίες που τοποθετήθηκαν. Δύο γαλάζιες σημαίες εδώ στην Ανατολική παραλία. Επίσης θα μπει μία στη Βέργα, στη Μαντίνια και βρίσκεται υπό το καθεστώς τοποθέτησης της γαλάζιας σημαίας και ο Κορδίας. Επίσης έχουν τοποθετηθεί τα Sea Track. Δύο Sea Track έχουν τοποθετηθεί εδώ και αύριο θα τοποθετηθεί ένα ακόμα στην Μικρή Μαντίνια και στον Κορδία. Στοιχείο διαφοροποίησης μέσα στην όλη κατάσταση είναι οι νέοι χώροι στάθμευσης που ήδη έχουν διαμορφωθεί, προσθέτοντας 500 θέσεις δωρεάν. Ετοιμάζεται και ο χώρος που είναι εδώ πέρα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Έχουμε σχεδόν ετοιμάσει ένα χώρο ακόμα στην Κρήτη για αυτό το λόγο, για τη στάθμευση. Θα ανοίξει, όπως ξέρετε, όλο το καλοκαίρι θα ανοιχτό και το λιμάνι, ο Μόλος. Για την παραλία φέτος λοιπόν θα διαθέσουμε πάνω από 500 θέσεις δωρεάν. Αυτό προφανώς δίνει μια μεγάλη δυναμική. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας με τα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες διαβεβαίωσε για μία ακόμη φορά για την καταλληλότητα και την ποιότητα των νερών κολύμβησης, ενώ στάθηκε και στο πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι που υπάρχει μπροστά. Τα νερά εδώ στην Καλαμάτα είναι πεντακάθαρα, ελέγχονται κάθε 15 μέρες στα 15 διαφορετικά σημεία. Και αυτά αναρτώνται και τα ξέρει ο κόσμος ότι είναι καθαρά τα νερά. Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για την υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ και έτσι θα παραδοθεί και η μονοδρόμηση στο πρώτο τμήμα της οδού Ναυαρίνου. Πάρα πολλές παρεμβάσεις σε συνεργασία με τους επαγγελματίες της περιοχής μας, διότι η παραλία πραγματικά διαφημίζει αλλά και φέρνει πλούτο στην πόλη μας. Όπως ανακοίνωσε πάντως ο Δήμαρχος Καλαμάτας, είναι πολύ κοντά στο να ξεκινήσει η διαδικασία και για τη διάνοιξη δρόμων στην παραλιακή ζώνη. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε το ΦΕΚ, που θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, που θα έχουν γίνει οι αποζημιώσεις. Μέσα στον Ιούνιο, λέγαμε τον Νίκο, μέσα στον Ιούλιο ελπίζουμε ότι θα μπούμε με μπολντόζερ να ανοίξουμε Βουλγαροκτώνο και τις άλλες δρόμους. Την ίδια ώρα το παραλιακό μέτωπο εξετάζεται συνολικά σε μια γενικότερη οπτική που υπάρχει στην προσέγγιση και την συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα. Θα είναι ανακοινώσεις μέσα στον Ιούλιο, επίσημες ανακοινώσεις από την Παγκόσμια Τράπεζα και αντιπροσωπεία που θα έρθει εδώ. Όμως εκείνο που θα σας πω είναι ότι ήδη γραφείο από τη Βιέννη έχει βρεθεί, που συνεργάζεται με γραφείο στην Αθήνα και θα έρθουν εδώ, έχουν κάνει μια ήδη προσέγγιση. Αντίθετα, μοιάζει να καθυστερεί η υπόθεση με την διάνοιξη οδού Κρήτης και την πολυοδόμηση της ευρύτερης ζώνης, με τον Δήμο Καλαμάτας να εξετάζει και άλλες εναλλακτικές. Μήπως πρέπει να διακόψουμε αυτό το διαγωνισμό και να εντάξουμε και το τμήμα από την Κρήτη μέχρι τη Λακωνική, το μεγάλο κομμάτι αυτό λοιπόν, ώστε να το μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο το τμήμα και να το προκηρύξουμε και πάλι. Με τα νέα δεδομένα που σημαίνει ότι θα έχουμε επιτροπές από το Δήμο μας και όχι από όλη την Πελοπόννησο.